Πάμε στον Καμαρά. Ο Πάουκ δύο εισηγήσει έκανε ο Ρασβάλου Τσέσκου για εισήγηση στου ανθρώπου τη ομάδα πριν φύγει για τη, Ρουμανία. Δύο εισηγήσει για παίκτες που για θέσει που θέλει να έχει ενίσχυση. Η μία είναι στα ΧΑΦ, στον άξονα. Στην ουσία, ο Πάουκ εκεί ψάχνει έναν παρτενέρ του, του ΜΕΙΤΕ. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο θα μπορεί να δέσει με το ΜΕΙΤΕ, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο θα βάλει ένταση και ποιότητα στο παιχνίδι του, του Πάουκ στη μεσαία γραμμή. Ένα ποδοσφαιριστή με χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι άλλοι ποδοσφαιριστέ που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο Ρώστερ, τουλάχιστον στο βαθμό που ικανοποιεί το Λουτσέσκου. Ο Μαντί Καμαρά που μένει ελεύθερο από τον Ολυμπιακό είναι ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο Πάουκ. Έχει γίνει ήδη επαφή του Πάουκ μαζί του. Ο Πάκ γνωρίζει ποιε είναι οι απαιτήσει του Μαντί Καμαρά για το νέο του συμβόλαιο από τη στιγμή που μένει ελεύθερο από τον Ολυμπιακό και βρισκόμαστε εκεί. Οι απαιτήσει του, του, Καμαρά, σύμφωνα με τι δικέ μου πληροφορίε, φτάνουν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγαλύτερα συμβόλαια που δίνει ο Πάκ είναι στο 1,5. Τόσο του δίνει. 1,5 για τρία χρόνια. Κάπω έτσι ήταν και οι αρχικές συζητήσεις με το ΜΕΙΤΕ που είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο προχωράει. Και Εκείνο θα σου πω και κάτι, η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλή. Μπορεί να θέλει 2, μπορεί να θέλει 22, μπορεί να θέλει 42. Είναι άπεκτος όμως. Με δική του απόφαση είναι μη περμένος αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να πάρει αυτά που ζητάει. Η πρόταση It's του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι καλός παίκτη. Εδώ υπάρχουν κάποια ξεχωριστά πράγματα. Είναι καλό παίχτη. Οι προπονητέ τον υπολογίζουν πάντα. Το αγροτικό που έκανε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο Μουρίνιο, του έκανε καλό. Όμως, όμως, το μειονέκτημά του ήταν πάντα ότι πίστευε ότι μπορεί, δηλαδή πίστευε ότι μπορούσε πάντα να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτό το οποίο τον καλούσε το ομαδικό συμφέρον. Ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής Σάβα που δεν είχε λείψει από την αρχική δεκάδα του Ολυμπιακού τους πρώτους τέσσερις μήνες. Ούτε αυτό όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ούτε αυτό. Ήρθε στα άκρα, ήρθε στα άκρα με τον Ολυμπιακό και βέβαια βγήκε ο απόλυτος χαμένος γιατί όλοι οι προπονητές τον υπολόγιζαν και ο Μεντιλίμπα θα τον υπολόγιζε και θα τον έβαζε να, έμεινε ξεκρέμαστο, έμεινε στο πουθενά του, δίνει μεγάλη ευκαιρία ο Πάοκ, γιατί στο ξαναλέω, είναι καλό παίκτη. Έχει τρεξίματα, έχει δύναμη, έχει τοποθετήσει. Θα του κόψει και ο μεγάλο το ότι να θέλει να σου τρίποντα συνέχεια, γιατί πιστεύει για κάποιο, τρόπο, για κάποιο, λόγο πιστεύει ότι είναι ο Ρόναλτ Κούμαν τη Αφρική. Αλλά, είναι καλό ποδοσφαιριστή. Ε, και ο, ο Πάοκ θα είναι η, πω, θα είναι η ευκαιρία του με κανόνε, αν μπορεί να μπει στου κανόνε όμω του Πάοκ, θα είναι η ευκαιρία του και η οικονομική. Στο ξαναλέω, είναι πολύ καλά τα λεφτά που του δίνει ο Πάοκ. Προσωπικά θα του δίνα λιγότερα. Εγώ, αν είχα την παντελή σε ευσέ, ένα τέτοιο ναι. παίκτη. Ένα ο τέτοι... θα είχε. Ομα... Καλά, θα ήταν ο Μαδάρα σίγουρα. Αλλά ένα τέτοιο παίκτη, ο οποίο ξαφνικά σήκωσε μπαϊράκι και εξαφανίστηκε μισό χρόνο και είναι άπεκτο. Δεν... Ε, εννοείται, άμα μου λέγε 2 εκατομμύρια θα του έλεγα καλά, μη σου πω τίποτα και καλά κάνει και ο, ο Πάχ, δεν έχει λόγο να φτάσει εκεί. Νομίζω ότι θα υπάρξει έσιο τέλο ε, στην ιστορία και πραγματικά θα ενισχυθεί. Ε, τώρα τα υπόλοιπα, τα παρτενέρ του ΜΕΙΤΕ και αυτά τα κούβερσε και ο ΣΔΟΕΦ είναι καλό παίκτη και ο ΣΒΑΜΠ είναι καλό παίκτη. Αυτά, αυτά τα παιδιά τράβηξαν, την κοπηλατική και ο Τσιγκάρα τράβηξε κουπί. Ο, όλα αυτά που ο, λες ισχύουν όλα. Ναι, απλά όποιος, είναι... όποιος, όποιος μπο, όποιος μπορεί στην πίστα Αν μπορεί να μπει καλά και να βγάλει την μπάλα του Τότε ναι, η ομάδα θα δυναμώσει πάρα πολύ.